Έχετε το κορμό τον ίδιο. Κοιτάξτε να δείτε, τελειώνοντας το καλοκαίρι και με οριστικό πλέον το χρονοδιάγραμμα των εκλογών που προσδιορίστηκαν όπως ήταν αρχικά και παρά τα αντιθέτω τριλούμενα από την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εξωτερικών τον Μάιο του 2019, είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια, στους τελικούς σχεδιασμούς και στις τελικές επιλογές για την προεκλογική περίοδο. Ο συνδυασμός της ενότητας ήταν ένας συνδυασμός από τις προηγούμενες εκλογές πλήρης, ο οποίος μάλιστα είχε επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο των δημοτικών αυτοδιοικητικών εκλογών. Από εκεί και πέρα, όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και σε άλλες συγκεντρώσεις, συναντήσεις και ανακοινώσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικού ψηφοδελτίου θα υπάρχει μια σημαντικότατη ανανέωση στο στελεχειακό δυναμικό του συνδυασμού. Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά διαμέρισματα, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, δεδομένου και του νέου τρόπου πλέον που θα διεξάγονται εκλογές, με την έννοια του ότι θα υπάρχει διαφορετική κάλπη και διαφορετικό ψηφοδέλτιο σε επιμέρους τοπικά, στα επιμέρους τοπικά στις κοινότητες. Το χρονοδιάγραμμα από εδώ και εμπρός, μπαίνοντας ο Σεπτέμβριος, αυτό που αφορά είναι επιτάχυνση των διαδικασιών συγκρότησης του ψηφοδελτίου, του επικαιροποίηση του προγραμματικού μας λόγου και προετοιμασία γενικότερα για την προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ψηφοδέλτιο που κινείται στον χώρο του κέντρου, έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα. Το ψηφοδέλτιο έτσι κι αλλιώς στις προηγούμενες εκλογές ήταν ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό. Ήταν ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είχε ανθρώπους αυτοδιοικητικούς παλιούς και νέους, οι οποίοι προέρχονταν από διάφορους χώρους πολιτικούς. Τα ίδια χαρακτηριστικά θα έχετε τώρα. Και δεν είναι κριτήριο η πολιτική διαδρομή ή η πολιτική ένταξη οποιοδήποτε για να συμμετάξει σε ψηφοδέλτιο. Κριτήριο είναι η συμφωνία με κάποιες βασικές αρχές που αφορούν τις επιλογές της ενότητας για το μέλλον του τόπου και το μέλλον της περιοχής και η αποδοχή τους από τους νεοεισερχόμενους συναδέλφους. Θα ζητήσετε στήριξη για παράδειγμα από το κίνημα αλλαγής? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος, με την έννοια ότι όπως δεν υπήρξε και την προηγούμενη, στις προηγούμενες εκλογές, με την έννοια ότι και προφανώς δεν κρύβομαι με αυτή την έννοια, δεν θέλω να κρύψω την κομματική μου προέλευση και την κομματική μου ένταξη, αλλά νομίζω ότι οι κομματικές, τα κομματικά χρήσματα και οι στηρίξεις είναι πλέον ξεπερασμένα.